31 Τρίτου 2019, αποστολή φωτός 121, οι γεννήσεις των Αγίων κάτω, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Έμεινε το βλέμμα μου εκεί πάνω να παρατηρεί τα πάντα. Για όλα είχε προνοήσει ο καλός πατέρας μας, για όλα είχε προνοήσει η Αγία Οικογένειά μας. Να έχουμε εμείς τα παιδιά τους, όλη την θεϊκή βοήθεια, την υπέρτατη ουράνια και πνευματική βοήθεια για να μην χάσουμε τον δρόμο της βασιλείας και της αιώνιας ζωής. Ένιωσα ότι μυριάδες προστατευτικά χέρια μας αγκαλιάζουν όλους κάτω, μας κρατούν από το χέρι όπως κρατούν οι γονείς τα μικρά παιδιά τους. Πόσα σχέδια σωτηρίας μας συζητούνται και λέγονται πάνω, όλα για εμάς, μόνοι δεν είμαστε. Ειδικά αυτά τα τελευταία χρόνια που το κουβάρι τυλίγεται πιο γρήγορα με το νήμα, κάθε καινούργια ημέρα μας φέρνει περισσότερο κοντά τους. Κάθε καινούργιο ξημέρωμα τρέχουμε και εμείς γρηγορότερα προς εκείνους, προς το αιώνιο σπίτι της ζωής, της αναγέννησής μας και της ανάστασής μας. Όποιος αντέξει ως τέλους θα σωθεί, λίγο ακόμα νήμα μόνο έχει μείνει. Το κουβάρι τελειώνει, γεμίζει. Ο Κύριος θα αρχίσει να πλέκει με αυτό, να μας στολίζει σαν όμορφα σχέδια στον ουράνιο καμπά του. Το νήμα είμαστε εμείς που θα πάρουμε μορφή σχεδίων και ντύματος στον ουρανό. Θα διακοσμήσει τα σύμπαντα από τα παιδιά του. Θα διακοσμήσει τον παράδεισο του πατρός του. Ευλογημένες ημέρες περιμένουν αυτή την γενεά. Ευλογημένες ώρες και στιγμές απείρου κάλους, απείρου ελαίους και ευλογιών. Κοίταξε την θαυμάσια αυτή εικόνα του ουρανού, τον διδάσκαλό μας ανάμεσά μας, να μας μιλά και να περπατά μαζί μας όπως τότε που ζούσε μαζί μας κάτω. Ένιωσε ευλογημένος, ζούσα ξανά μέσα στην παρουσία του. Ήταν τριγύρω μας όπως τότε, σαν να μην είχε περάσει ούτε μία ημέρα από τότε. Κι όμως είχαν συμβεί τόσα πολλά και τραγικά γεγονότα, με κορονίδα όλων τη σταύρωση του Κυρίου μας, του Σωτήρα μας. Ξαφνικά ο Κύριός μου, σαν να μην ήμουν εγώ πίσω από καθρέφτη, σαν να ήμουν εγώ πίσω από καθρέφτη, χωρίς να με βλέπουν οι άλλοι, εκείνος με κοίταξε κατάματα. Με κοιτούσε για αρκετή ώρα. Οι μαθητές συνέχιζαν το περπάτημά τους στον όμορφο κήπο του Θεού. Έπεσα στα γόνατα, προσευχήθηκα με βλάβια, πίστη και ελπίδα, να συνεχίσει να μου δίνει δύναμη. Δύναμη για να μπορώ κι εγώ να συνεχίζω ότι εκείνος θέλει να συνεχίζω και να μοιράσω. Έκλαψα. Έκλαψα πικρά, έκλαψα από νοσταλγία για τις ημέρες που ζούσα κοντά του, όταν δεν με χώριζε από εκείνον κανένας νοερός καθρέφτης ή κρυστάλλινος τύπος. Ένιωσα την ανάγκη για τον σοφό διδάσκαλό μου να φουντώνει και να γίνεται πυρκαγιά μέσα στην καρδιά μου. Ένιωσα το βλέμμα του πάνω μου. Μου μίλησε στο πνεύμα λέγοντάς μου να δείξω λίγη ακόμα υπομονή στην εξορία της γης. Μου έλειπε. Μου έλειπαν όλοι και όλα. Μου έλειπε το πραγματικό σπίτι μου και η πραγματική αληθινή οικογένειά μου. Πλάσμα υιοθετημένο ένιωθα εδώ κάτω. Όμως τον Κύριό μου θα ακούσω. Τον Κύριό μου θα ακολουθώ πάντα. Από τα χείλη του θα κρέμομαι. Οι εντολές του είναι ιερές για εμένα. Με όποιο κόστος και όσες πίκρες και αν γεύομαι εδώ κάτω, πρέπει να συνεχίσω χωρίς να παραπονιέμαι. Ξέρω μέσα μου ότι δεν είμαι πλάσμα ορφανό και έρημο κάτω. Έχω την οικογένειά μου επάνω. Έχω οικογένεια που με αγαπά, που με φροντίζει, που νοιάζεται για εμένα. Έχω την ουράνια οικογένεια του πατέρα μου, ναι. Είδα τον Κύριό μου να συνεχίζει το βάδισμά του δίπλα στους 12. Συνέχιζαν το περπάτημά τους μιλώντας. Έμεινα να τους κοιτώ με λαχτάρα και ακόμα μεγαλύτερη νοσταλγία. Όμως έπρεπε να κάνω υπομονή και να περιμένω. Ναι, θα ζούσα ξανά αυτές τις στιγμές, το ένιωθα. Θα τις ξαναζούσα σύντομα όπως τότε. Κάτω που βαδίζαμε όλοι ανέμελα μαζί του, τότε που δεν υπήρχε ο πόνος της σταύρωσής του μέσα στις καρδιές μας, τότε που νιώθαμε σαν μικρά παιδιά ακολουθώντας τον στρογγυλό πατέρα μας, φίλο, αδελφό μας και διδάσκαλό μας, με τόση ξερνιασιά. Αλληλούια. Αμήν.